Πριν από λίγη ώρα, Πόπη, σου δείχναμε μέσα στο οικόπεδο την κατάσταση που επικρατούσε με τα ξερόχορτα που ήταν παρατημένα μέσα στο οικόπεδο. Αυτήν την ώρα βλέπετε ένα σπίτι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο οικόπεδο με την αποθήκη, που τα δέντρα περιμετρικά έχουν πάρει φωτιά. Βλέπετε πάνω την στάχτη σαν βροχή πραγματικά μεταφέρεται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ας ελπίσουμε το συγκεκριμένο σπίτι να μην υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς η φωτιά βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα δέντρα, στην περίφραξη επί της ουσίας του συγκεκριμένου σπιτιού. Βλέπατε πως μεταφέρεται η φωτιά μέσω της στάχτης από τα δέντρα και τις κάφτρες, πως μεταφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο. Βλέπουμε ακόμα και πάνω στο δρόμο υπάρχουν κάφτρες αυτήν την ώρα που έπεσαν από το συγκεκριμένο από τη συγκεκριμένη φωτιά που βρίσκεται μερικά μέτρα παραδίπλα. Είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, η οποία ενημερώνεται στο να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και σε γειτονικά σημεία υπάρχουν αρκετά μέτωπα. Βλέπετε λίγα μέτρα μόλις παραδίπλα που έχει πάει η φωτιά δίπλα στις κολόνες της ΔΕΗ, αλλά και στο απέναντι σημείο στην περιοχή, πάλι στον Ντράφη, στον άλλο λόφο, και εκεί βλέπαμε νωρίτερα σπίτια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Πραγματικά η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Βλέπετε εδώ πέρα τα πυροσβεστικά οχήματα που προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο, να μείνει ανοιχτός ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο που και βρισκόμαστε. Υπάρχει πολύ μεγάλη υπάρχει μένος της φωτιάς λόγω των ανέμων στην περιοχή. Αυτήν την ώρα οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ, μεταφέροντας συνεχώς την φωτιά. Βλέπετε άλλωστε πως αν κάνουμε μια κίνηση με την κάμερα του Open και τον Άγγελο τον Βόσο, υπάρχουν παντού κόκκινα σημεία στον ορίζοντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν ενεργές εστίες. Βλέπετε, Πόπη, είναι το Ντράφη, είναι μέσα στην οικιστική ζώνη. Πολλά τα ενεργά μέτωπα αυτήν την ώρα, αλλά και τα καντιλάκια, και φυσικά πολύ μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής. Χάθηκαν και περιουσίες, χάθηκαν όμως και δάση πλούσια σε βλάστηση και δέντρα. Η εικόνα είναι πραγματικά αυτή που σας δείχνουμε από το μέγεθος της καταστροφής. Είναι δύσκολη η νύχτα. Καθ' όλη την διάρκεια υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις από τη φωτιά που συνεχώς μεταφέρεται από σημείο σε σημείο, Πόπη.